Γήπεδο Ριζομήλων, Ιεράπολη Ορφέα σε Γάλλο 2-1 στο τοπικό ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας. Μαζί μας έχουμε τον Χρήστο Τιτώνη, αρχηγό του Ορφέα, ο οποίος υπέστη αυτή την ήττα. Χρήστο, τι δεν πήγε καλά? Πιστεύω ότι παρουσιαστήκαμε έτοιμοι στον αγώνα. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν μπήκαμε καλά στα πρώτα λεπτά. Μας πίεσε η Ιεράπολη ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς βάλαμε κάτω την μπάλα, προσπαθούσαμε να παίξουμε. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, μπορώ να πω, στο πρώτο ημίχρονο, παρά που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Είναι ένα γειτονικό ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι, συγγνώμη. Χάσαμε, προχωράμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα συνεχίσουμε με πολλή δουλειά και θα είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες αγωνιστικές. Δεν έχουμε χάσει τίποτα. Είναι ένα ντέρμπι. Χάθηκε, συνεχίζουμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι, συνεχίζουμε. Μπορώ να πούμε ποιος είναι ο στόχος που οριοθετείτε στη βαθμολογία? Στόχος της ομάδας εξ αρχής, όπως και πέρσι, είναι να πρωταγωνιστεί στη β' κατηγορία. Είναι η ομάδα να αλλάξει επίπεδο, που αλλάζει ήδη τα τελευταία 3 χρόνια. Καθημερινά μεγαλώνουμε, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και οργανωτικά. Το μόνο πρόβλημα όλων των ομάδων, όχι μόνο των δικών μας, της δικιά μας ομάδας, είναι το γηπεδικό. Είναι ότι δεν έχουμε καμία βοήθεια από το Δήμο. Οι ομάδες παλεύουν μόνες τους για όλα. Κι όμως εμείς σαν Ορφέας τα 3 τελευταία χρόνια παλεύουμε. Ετοιμάζουμε γραφεία, ετοιμάζουμε αποδυτήρια, ετοιμάζουμε πολλά πράγματα που θα μεγαλώσουν το σύλλογο. Και σε μια πενταετία ο σύλλογος θα βρίσκεται στην Α κατηγορία, έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και εκεί. Χρήστο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εσείς το έργο σας. Να είστε καλά.